μας φέρουν πάλι έτοιμα πράγματα. Θεωρώ ότι αυτά είναι εφικτά. Νομίζω ότι πολλούς θα τους έχει ξενήσει το γεγονός ότι μιλάτε για ευθύνες της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, ενώ μέχρι πρόσφατα ήσασταν και εσείς μέσα στις κυβερνήσεις αυτές και μάλιστα σε θέσεις ισχύρους και με έργο που επηρέασε τις ζωές πολλών και έφερε και τα πάνω κάτω στο πανεπιστήμιο, στα πανεπιστήμια, στην παιδεία, όχι μόνο στα πανεπιστήμια. Βεβαίως. Γι' αυτό που έγινε στα πανεπιστήμια, για να το πάρω μόνο αυτό ως κομμάτι, θεωρώ ότι ήταν ένας επαναστατικός νόμος που άλλαζε τα δεδομένα και η πλειοψηφία στη Βουλή ήταν κάτι που επετεύχθη για πρώτη φορά από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Δηλαδή να ψηφίσουν 255 βουλευτές ένα νόμο. Ένα νόμο που δεν εφαρμόστηκε. Και αν τον εφαρμόζαμε αυτόν τον νόμο και δεν κοιτούσε η κυβέρνηση να είναι το πρώτο πράγμα που άλλαζε προς όφελος κάποιων συντεχνιών, θα ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Αλλά για να απαντήσω στην ουσία σας, εάν εγώ που έχω ευθύνες γιατί συμμετείχα σε αυτό το σύστημα, μιλάω τώρα και κάνω την κριτική, όπως είπατε, λίγο σταμάτησα στην κριτική και προσπάθησα να πω πρόταση, δηλαδή ο καθένας από την εμπειρία του, από τη γνώση που του έδωσε η χώρα την ευκαιρία να αποκτήσει, όπως σε μένα, πρέπει να προσφέρει στο δημόσιο διάλογο, να λέει πράγματα που μπορούν να γίνουν και εγώ και τα έχω πει και τα έχω γράψει. Όμως, βεβαίως υπάρχουν ευθύνες και θα πω ότι έχω ευθύνες για το συλλογικό έργο, για την πολιτική στην οποία συμμετείχα, μπορώ και να εξηγήσω και να απολογηθώ για πολιτικές στις οποίες συμμετείχα. Βεβαίως, δεν μπορώ να απολογηθώ για πράξεις ή για εγκλήματα ανθρώπων για τους οποίους δεν ήμουν υπεύθυνη. Δεν γίνεται να βάλουμε τους πάντες σε ένα κάδρο. Δεν γίνεται όλοι να μπούμε χωρίς καμία διαφορά, όπως δεν γίνεται για καμία τάξη, ούτε έγιναν για τους δημοσιογράφους. Έγιναν εγκλήματα, λέτε. Φυσικά και έγιναν εγκλήματα. Φυσικά και έγιναν εγκλήματα και έγιναν δυστυχώς σε όλες τις περιόδους. Με κορυφαίο υπήρξε αυτό το θέμα της διαφθοράς. Όχι, δεν υπήρξε τιμωρία για αυτά. Και νομίζω ότι η χώρα μπαίνει τώρα σε αυτή τη φάση, που είναι και η ωριμότητα της δημοκρατίας, που τιμωρεί αμέσως, δίκαια και αποτελεσματικά όσους δεν τίμησαν την υπογραφή τους και τον όρκο τους. Για οτιδήποτε είχαν να κάνουν. Είτε είναι κάποιος υπουργός, είτε είναι διευθυντής, είτε είναι υπάλληλος, έχει έναν όρκο απέναντι σε αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι τώρα μπαίνουμε και ως κουλτούρα και ως λειτουργία μηχανισμών. Μπορούμε να το κάνουμε και πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Και τα μεγάλα ψάρια, κυρία Διαμαντοπούλου. Ή θα μείνουμε μόνο στο μικρό ψάρι, νομίζω, που το τρώει εύκολα το μεγάλο. Νομίζω ότι η τιμωρία των μικρών ψαριών δεν θα έχει αποτέλεσμα. Ίσα-ίσα θα αυξήσει το αίσθημα της έλλειψης δικαιοσύνης που υπάρχει. Για όλους πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη και για όλους πρέπει να υπάρχει και ανταμοιβή και τιμωρία. Δεν το είχαμε αυτό στην κοινωνία μας. Και με ευθύνες μεγάλες του Πασόκ σε αυτό. Το ότι υπήρξε μια ισοπαίδωση στη λογική του ότι κανένας δεν αμοιβότανε ιδιαίτερα καλά και κανένας δεν τιμωρόταν όπως έπρεπε, δεν τιμωρείται όπως έπρεπε. Αυτή